Τέλος Ιουλίου κλείνω τα 4 χρόνια. Όταν αναγκάστηκες να έρθεις εδώ, ήταν κάτι δύσκολο για σένα να το διαχειριστείς? Ναι, σίγουρα. Το να μένεις σε ένα χώρο που πρέπει να έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους που δεν τους ξέρεις, έχετε διαφορετικά θέλω. Ναι, σίγουρα ήταν δύσκολο. Την ηλικία σου τι λες? Ναι, είμαι 58 χρονών. Με την ηλικία μου, για να τη λέω, έχω συμβιβαστεί. Με ενοχλεί γιατί βλέπω, ξέρεις, τα ψηλοπροβλήματα που αρχίζει και έχει ο καθένας μας. Λίγο στα κόκαλα, λίγο η πρεσβειοποία, βέβαια, από πολύ νωρίς ξεκινάει στη γυναίκα. Η πρεσβειοποία, όλα γίνονται εντονότερα όσο μεγαλώνεις. Με την οικογένειά σου τι σχέση έχεις? Άριστη. Άριστη. Είναι, έχω 2 αδελφές, μικρότερες από μένα. Η μία ζει σχεδόν κοντά και δίνει τη μάχη της με τον καρκίνο εδώ και 4 χρόνια. Και η άλλη μου η αδελφή είναι στην Καλλιθέα, ζει με τον άντρα της. Τώρα που περνάνε τα χρόνια και βλέπεις ότι μεγαλώνεις και εσύ και η ζωή σου αλλάζει, δεν μετανιώνεις που δεν έκανες ένα γάμο να κρατήσει μέχρι σήμερα, να έχεις μια σχέση ζωής χωρίς γάμο, να έχεις κάνει παιδιά για παράδειγμα? Κοίταξε, ποτέ δεν ξέρουμε αν θα κρατήσει ένας γάμος. Παντρευόμαστε και... Βέβαια, όταν παντρεύεσαι, ναι, νομίζω ότι θα κρατήσει πάντα. Αλλά η εμπειρία πια μου δίδαξε ότι όλα είναι... Είναι όλα γραμμένα. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. Είσαι σε καλή ψυχολογική κατάσταση? Όχι, είναι πάρα πολλά αυτά που έχουν συμβεί αυτό το διάστημα και φυσικό είναι. Το κερασάκι φαντάζομαι ήταν και η απώλεια του Στάθη Ψάρτη. Ναι, ήταν κάτι, το κερασάκι ήρθε από κάπου αλλού που δεν το περίμενα. Ήταν το Στάθη Ψάρτη πολύ συγκλονιστικό, αλλά το κερασάκι ήταν κάτι δικό μου, οικογενειακό δηλαδή. Κούλα, βασικά είμαι στο πολύ love μαζί σου, κούλα μου. Στάθη, σε παρακαλώ. Όχι. Μη, Στάθη, μη. Θέλω φιλί, κούλα μου. Μαμί. Μαμί, ακόμα δεν σ' ακούμπησα. Γιατί εσύ την αρρώστια του Στάθη την ήξερες από την πρώτη στιγμή? Με τον Στάθη είχαμε να μιλήσουμε 3,5 χρόνια περίπου. Δεν είναι ότι τσακωθήκαμε δηλαδή και δεν μιλούσαμε. Ξαφνικά έμαθα ότι πήγε στο νοσοκομείο. Πέρι το να σου πω ότι πήγε και στο νοσοκομείο. Στις αρχές που μπορούσε να μιλήσει, ήταν λίγο πιο βαριά, αλλά μπορούσε να μιλήσει μία φορά, γιατί μου απαγορευόταν η είσοδος στο νοσοκομείο μόνο εμένα, νομίζω μόνο εμένα. Πήγα μία φορά τότε, μία φορά κρυφά όταν μπήκε στην εντατική, παρακάλεσα τις νοσηλεύτριες, μπήκα μέσα, κάθισα, του μίλησα, είπα αυτά που ήθελα να πω, τον αποχαιρέτησα. Να με πας να χορέψουμε, Στάθη μου. Ξέρεις από πότε έχουμε να πάμε σε δισκοτέκ? Τι αχάριστη που είσαι, πέρσι δεν σε πήγα και πλήρωσες. Ναι, κορόιδευε εσύ. Ποιος απαγόρευε να πας να μου δει? Ναι, μου το απαγόρευαν. Απαγορευόταν να μπω και δεν ήταν ότι το είπαν σε φίλους μου, το είπαν και σε έναν άλλον που δεν ήξεραν ότι ήταν τόσο φίλος μου, ότι η Φίνο απαγορεύεται. Δεν πρέπει να είναι εδώ. Αυτό είναι αρκετά δυσάρεστο, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που υπήρξε στη ζωή του Στάθη Ψάλτη για πολλά χρόνια, έτσι δεν είναι? Πόσα? Για 5,5 χρόνια, αλλά δεν είναι τα 5,5 χρόνια, είναι ότι συνεχίσαμε να συνεργαζόμαστε και να κάνουμε παρέα για 15 χρόνια περίπου. Γιατί δεν παντρευτήκατε ποτέ? Α, είναι μια μεγάλη ιστορία. Έχουμε αραβωνιαστεί με τον Στάθη, 3 έχουν πει, αλλά πρέπει να έχουμε αραβωνιαστεί και 5, 6 και 7 φορές. Είχα χάσει το λογαριασμό μετά από κάποια στιγμή. Μα γιατί χωρίζατε? Ήταν μια πολύ έντονη σχέση. Ήταν τότε ο Στάθης στα πολύ επάνω του. Όλες οι γυναίκες πέφτανε πάνω του. Δηλαδή απροκάλυπτε τον φλέρταραν. Δεν υπήρχε. Ήμουν, δεν ήμουν μπροστά. Γεια! Είπα γεια, δεν ακούς? Δεν θέλω. Ούτε να ακούω, ούτε να βλέπω. Εγώ το βούλωσα, δεν θέλω. Μα τι, δεν χάρηκες που με είδες? Και την αλήθεια ότι για αρκετά χρόνια σας σύντηζε και οικονομικά ο Στάθης? Είχε ένα διαμέρισμα αυτός και πλήρωνε το ενίκιο
για να το έχει να βάζει κάποια πράγματα δικά του μέσα. Το καθάρισαν η πρώην γυναίκα του, η Κάτια, έτσι, όχι, που έχει το παιδί, και η Μαρία, η κόρη του. Καθάρισαν τα δωμάτια και με περίμεναν και με έβαλε μέσα σε αυτό το σπίτι. Ναι, για ένα διάστημα πλήρωνα και τα ενίκια μου και τα ρεύματά μου μέχρι να πιάσω εγώ δουλειά. Άρα με την πρώην γυναίκα του είχες καλή σχέση και με την κόρη του. Με την Κάτια, ναι, βέβαια. Αφού. Τι, εντάξει. Πάνω στον πρώτο έμενε η Κάτια, στο ισόγειο έμενα εγώ. Στην κηδεία πήγες όμως, δεν σου απαγόρευσε κανείς να μην πάει. Ναι, βέβαια, στην κηδεία και όχι μόνο πήγα και πιο νωρίς και τον είδα. Ένα κομμάτι μέσα από την καρδιά μου. Είναι σαν να ξεκόλλησε και να χάθηκε. Φαντάζομαι ότι πέρασες πολύ ευτυχισμένα στιγμές μαζί μου. Ναι, ήταν έρωτας, ήταν καψούρα, πώς τη λένε. Ναι, τον θαύμαζα. Έπαιζε, είχε όλο αυτό το, όλο τον ενθουσιασμό, ξέρεις, που ανέβαινε τότε και τον έβλεπα να παίζει και έμενα σαν χαζί και τον κοιτούσα. Κάνεις όνειρα για τη ζωή σου από εδώ και πέρα? Όνειρα. Θέλω καταρχήν να είναι η οικογένειά μου καλά στην υγεία της και να παίξω στο θέατρο παραστάσεις που να δίνω την ψυχή μου πάνω στο σανίδι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία κουβέντα που κάνουμε. Κι εγώ σε ευχαριστώ. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους και τίποτα, παιδιά, όλοι ξέρετε, δύναμη και προχωράμε.